Έγκλημα απίστευτης αγριότητας. Με θύμα 67χρονη, η Ηρακλειώτισσα αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου στην οδό Κρητοβουλίδου στο κέντρο του Ηρακλείου. Την πόρτα φαίνεται να άνοιξε ο ίδιος ο δράστης, ένας 42χρονος, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη μητέρα του. Ήρεμη γυναίκα, ήσυχη. Τώρα, τι τον έφερε το γιο της να κάνει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να καταλάβω. Αποτρόπαιο σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε αυτό. Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα σε μια λίμνη αίματος, χτυπημένη στο κεφάλι και όλο το σώμα με σανίδα από την ντουλάπα του σπιτιού. Μα δεν άκουσα τίποτα. Mm-hmm. Γιατί το δωμάτιο μου είναι γέννα, στο βάθος. Mm-hmm. Και δεν άκουσα. Όση φορά. Τραγικό είναι, οδυνηρό είναι ένας άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο να φύγει, γιατί είναι και καλός άνθρωπος η μητέρα. Οι γείτονες άκουσαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα την άτυχη γυναίκα να κλαίει και να ζητάει βοήθεια. Όμως κανείς δεν πρόλαβε να τη βοηθήσει. Μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, οι κραυγές σήγησαν. Πώς έγινε αυτό, γιατί το έκανε, με τι τρόπο το έκανε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω. Η 67χρονη είχε ξεψυχήσει αβοήθητη και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο δεν μπόρεσε να της προσφέρει καμία βοήθεια. Το μεσημέρι, μεταφορά του 42χρονου Μητροκτόνου στο δικαστικό Μέγαρο, ώστε να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκάλεσε πανικό. Σε κατάσταση παροξυσμού, ξεσήκωσε το κέντρο της πόλης, ουρλιάζοντας βοήθεια στους διαδρόμους του Μεγάρου. Η προσαγωγή του κράτησε μόλις λίγα λεπτά για να ζητηθεί, όπως φαίνεται, και η εισαγγελική παραγγελία, ώστε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξέταση. Αφού οι 5 αστυνομικοί που τον συνόδευαν με τα δυσκολία τον συγκρατούσαν. Τον εφοβόμουν, σαν να είχα κάποιον, τον εφοβόμουν. Οπότε τον έβλεπα, τον φοβόμουν. Ότι ο άνθρωπος δεν ήταν καλά, έδειχνε. Πριν, γιατί είχε φύγει και έμενε με τη σύζυγό του κάπου αλλού, έμπαινα μέσα όταν τον έβλεπα. Πόσα αρνητική ενέργεια μου δίνει εμένα. Οι μαρτυρίες γειτόνων της άτυχης 67χρονης είναι σοκαριστικές. Ο 42χρονος φαίνεται ότι αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα. Λίγες ώρες πριν το άγριο έγκλημα, είχε καυγαδίσει με τη σύζυγό του, έφυγε από το σπίτι του και πήγε για να διανυκτερεύσει στο διαμέρισμα της μητέρας του. Η παρουσία του και αυτή τη φορά προκάλεσε φόβο στις γειτόνισσες, όπως αποκαλύπτει στενή φίλη του θύματος που τον είδε λίγο πριν το έγκλημα. 9:30 ώρα κατέβαινα εγώ από την πολυκατοικία. Είχα πάει σε μια φίλη μου να ποτίσω τα λούδια που απουσιάζει. Και κατεβαίνοντας ήταν στα σκαλοπάτια στη μέση εδώ, στην πόρτα, στην είσοδο. Και εγώ τον είδα και τρόμαξα. Και μου λέει αυτός, καλησπέρα Μαρία. Δεν του μίλησα, προχώρησα. Του είπα καλησπέρα και προχώρησα και έφυγα. Γιατί δεν τον είδα καλά. Τον είδα πολύ φευγάτο. Φοβήθηκα. Όπως εξηγεί ο εφημέριος της περιοχής, ο 42χρονος ήταν ουσιαστικά πλησιαστός. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η άτυχη 67χρονη δεν είχε μιλήσει ποτέ στους γείτονες για τα προβλήματα που προφανώς αντιμετώπιζε ο γιος της. Εσωστρεφής ήταν λίγο μίλητος, ήταν, αλλά μιλούσε, έλεγε γεια σας, έλεγε όποτε μας έβλεπε. Μάλιστα κρατούσε το παιδάκι, άμα κρατούσε το παιδάκι από το χέρι. Ήταν πιο χαρούμενος. Δεν μιλούσε ποτέ, δεν μίλησε ποτέ για τα οικογενειακά του, δεν μιλούσε σε κανένα. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος, σου λέω, με κάπα κεφαλαίο κυρία. Και ήταν αμαρτία έτσι που έφυγε και χάθηκε. Μια ήσυχη γυναίκα, πολύ αγωνίστρια κι αυτή, αγωνιζόταν για τα παιδιά της. Πόσα παιδιά είχε? 3, 2 κορίτσια και ένα αγόρι. Σε βάρος του 42χρονου Μητροκτόνου, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο, ενώ η απολογία του ορίστηκε για το μεσημέρι της Παρασκευής.